Μέσα σε 2 μήνες στη Βόρεια Εύβοια καήκαμε, πλημμυρίσαμε, χάσαμε τις ελιές μας στο δάσος μας. Πολλές γυναίκες της περιοχής, όπως και εγώ που δουλεύαμε σε Ρετσίνια, χάσαμε τη δουλειά μας μέσα σε λίγες ώρες. Κάθε φορά που ψυχαλίζει, βρέχει, παίρνουμε τα παιδιά μας και κλεινόμαστε στα σπίτια μας. Δεν το βάλαμε όμως κάτω. Όπως μέσα στη φωτιά, μόνοι μας σώσαμε τα σπίτια και ολόκληρα χωριά, έτσι όλοι μαζί μπήκαμε στον αγώνα για να ζήσουμε στον τόπο μας. Φτιάξαμε επιτροπές στα χωριά πριν ακόμα σβήσουν οι φωτιές. Στήσαμε στέκια αλληλεγγύης, όπου δεχόμαστε ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, ζωοτροφές, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και τα μοιράζουμε σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα χωριά. Έχουμε στήριγμα το Σωματείο Ρετσινάδων και το Αγρονοαγροτικό Σύλλογο της περιοχής μας. Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μπορούμε να υπολογίζουμε μόνο στη δύναμή μας. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, περιφέρειες, δήμους. 2 μήνες τώρα δεν έχει γίνει καμία επιστημονική αντιπλημμυρική μελέτη. Το μόνο που προχωράει κανονικά είναι τα σχέδια για να μπουν οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Εύβοια. Μας δίνει δύναμη η αλληλεγγύη που δεχόμαστε από την πρώτη μέρα. Ο αγώνας μας δυναμώνει στις 6 Νοέμβρη, 11 η ώρα στην Ομόνοια. Κατεβαίνουμε όλοι μαζί σε επανελλαδικό συλλαλητήριο. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Ευχαριστούμε.